Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 958 από το ΚΑΑ κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Σελίς 958 κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΚΑΑ και εδάφιο 1. Μετά τα αυτά εφανέρωσε εαυτόν πάλιν ο Ιησούς εις τους μαθητάς επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Εφανέρωσε δε ούτως: ήσαν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ από Ακανά της Γαλιλαίας και ή του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο εκ των μαθητών αυτού. Λέγει προς αυτούς ο Σίμων Πέτρος: υπάγω να ελιεύσω. Λέγουσι προς αυτόν: ερχόμεθα και εμείς μετά σου. Εξήλθεν και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς και κατ' εκείνη τη νύχτα δεν επίασαν ουδέν. Αφού δε έγινε ήδη πρωί, εστάθη ο Ιησούς εις των Αιγιαλών. Δεν εγνώριζον όμως οι μαθηταί ότι είναι ο Ιησούς. Λέει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς: παιδεία, μήπως έχετε τι προσφάγιον? Απεκρίθησαν προς αυτόν ουχή. Ο δε είπε προς αυτούς: ρίψατε το δίκτυο εις τα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε ευρύ. Έριψαν λοιπόν και δεν ειδηνήθησαν πλέον να σύρωσιν αυτό από του πλήθους των νυχθείων. Λέγει λοιπόν προς τον Πέτρον, ο μαθητής εκείνος τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς: ο Κύριος είναι. Ο δε Σίμων Πέτρος, ακούσας ότι είναι ο Κύριος, εζώστη το επένδυμα, διότι το γυμνός και έριψεν εαυτόν εις την θάλασσαν. Οι δε άλλοι μαθητέ ήλθον με το πλοιάριον, διότι δεν ήσαν μακράν από της γης, αλλά έως 200 πήχας σύρονται στο δίκτυο των νυχθείων. Καθώς λοιπόν απέβησαν εις την γην, βλέπουσι ανθρακίαν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτων. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς: φέρετε από των εψαρίων τα οποία επιάσατε τώρα. Ανέβη Σίμων Πέτρος και έσυρε το δίκτυον επί της γης, γέμον νυχθείων μεγάλων, 153. Και ενώ ήσαν τόσοι, δεν εσχίστη το δίκτυον. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς: έλθετε, γευματίσατε. Ουδείς όμως των μαθητών ετόλμα να εξετάσει αυτόν σύ της είσαι, εξεύροντες ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδει σε αυτούς και το ψάριον ομοίως. Αυτή το είδη, τρίτη φορά καθήν ο Ιησούς εφανερώθη στους μαθητάς, αφού ηγέρθη εκ νεκρών. Αφού λοιπόν εγευμάτισαν, λέγει προς τον Σίμωνα Πέτρον ο Ιησούς: Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερο τούτον? Λέγει προς αυτόν: ναι Κύριε, εσύ εξεύρεις ότι σ' αγαπώ. Λέγει προς αυτόν: βόσκε τα αρνία μου. Λέγει προς αυτόν πάλι δευτέραν φοράν: Σίμων Ιωνά, αγαπάς με? Λέγει προς αυτόν: ναι Κύριε, εσύ εξεύρεις ότι σ' αγαπώ. Λέγει προς αυτόν: πείμενε τα πρόβατά μου. Λέγει προς αυτόν την τρίτη φοράν: Σίμων Ιωνά, αγαπάς με? Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν την τρίτη φοράν: αγαπάς με? Και είπε προς αυτόν: Κύριε, εσύ εξεύρεις τα πάντα, εσύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: βόσκε τα πρόβατά μου. Αληθώς αληθώς σου λέγω ότι είσαι ο νεότερος, εζώνιε σε αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Αφού όμως γυράσεις, θέλεις εκτείνει τα σχήρα σου και άλλος θέλεις εζώσει και θέλεις σε φέρει όπου δεν θέλεις. Είπε δε τούτο, δεικνύον με ποιον θάνατον έμελε να δοξάσει ο Πέτρος των Θεών. Και τούτο λοιπόν λέγει προς αυτόν: ακολούθημη. Στραφίζεται ο Πέτρος, βλέπει ακολουθούντα τον μαθητήν τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ώστις και ενέπεσε εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε: Κύριε, τι σύνο παραδίδον σε? Τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει προς τον Ιησούν: Κύριε, ούτως δε τι? Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: εάν αυτός θέλω να μείνει έως σου έλθω, τι προσέ, σύ ακολούθημη. Διεδόθη λοιπόν ο λόγος ούτως στους αδελφούς ότι ο μαθητής εκείνος δεν αποθνίσκει. Ο Ιησούς όμως δεν είπε προς αυτόν ότι δεν αποθνίσκει, αλλά εάν θέλω αυτόν να μένει έως σου έλθω, τι προσέ. Ούτως είναι ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψα στα αυτά και εξεύρωμον την αληθής η μαρτυρία αυτού.
Είναι δε και άλλα πολλά όσα έκαμε ο Ιησούς, τα οποία αν γραφθώσει καθέν, ουδέ ούτως ο κόσμος νομίζω θέλει χωρέσει τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν. Τώρα πια ο Ιησούς Χριστός έχει πεθάνει, έχει αναστηθεί. Τώρα το έργο του Θεού το έχει παραδώσει ο Θεός στους μαθητάς. Τώρα ο Ιησούς Χριστός θα είναι βοηθός των μαθητών. Μέχρι και πριν το θάνατο και την Ανάσταση, το έργο του Θεού στη γη το έκανε ο Ιησούς και βόηθαγαν οι μαθητές όσο μπορούσαν. Στην πραγματικότητα, βοηθώντας, ο Κύριος τους εκπαίδευε. Τώρα τα πράγματα αλλάξανε. Τώρα το έργο του Θεού στη γη, ο Θεός το παρέδωσε στους μαθητάς του Ιησού Χριστού. Βοηθός των μαθητών, ο Ιησούς Χριστός. Αλλά και σαν βοηθός, δεν πάβει να είναι εκπαιδευτής και δάσκαλός τους. Ποτέ δεν θα πάψει ο Ιησούς ό,τι έργο κι αν έχει εμπιστευτεί σε οποιονδήποτε άνθρωπο, να είναι και δάσκαλός του και βοηθός του, αλλά και Κυριός του και Θεός του. Γιατί οι μαθητές πρέπει να μαθαίνουν. Και η μάθηση στην πνευματική ζωή προέρχεται μόνο από τον μόνο διδάσκαλο και καθηγητή, τον Ιησού Χριστό, και μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Είναι αναγεννημένοι οι μαθητές από τον Θεό δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Είναι βεβαιωμένοι ότι είναι αναισθημένος ο Χριστός, αλλά ακόμη, αν και έχουν μάθει πολλά, έχουν να μάθουν και μέχρι το τέλος της ζωής τους θα συνεχίζουν να μαθαίνουν πολύ περισσότερα. Να λοιπόν που ο Πέτρος, εκεί στη Γαλιλαία, που είχαν πάει κατά την εντολή του Χριστού για να δουν τον Χριστό και τον είδαν, από ανάγκη πιθανόν και από διασκέδαση, αλλά για την εποχή εκείνη μάλλον ανάγκη, προσκάλεσε άλλους 6 μαθητάς που έτυχε να είναι δίπλα του εκείνη τη στιγμή να πάνε να ψαρέψουν. Οι αδελφοί του την πρόσκληση του Πέτρου την αποδέχτηκαν αμέσως, χωρίς να σκεφτούν. Θα τολμούσα να πω ίσως και επιπόλαια, αλλά δεν το λέω γιατί κρίνω, λέγοντας έτσι, ανθρώπους τους οποίους ο Κύριος έχει εκλέξει για να τον δοξάσουν. Χωρίς πολύ σκέψη αποδέχθηκαν την πρόταση του Πέτρου, του Σίμωνα του Ιωνά, όχι ακόμη του Αποστόλου Πέτρου, του Σίμωνα του Ιωνά, και όλοι μαζί μπήκαν στο πλοίο. Προφανώς ο καιρός ήταν κατάλληλος, γιατί όλοι ήταν, οι περισσότεροι τουλάχιστον οι όλοι ήταν ψαράδες, αν και αυτοί πρέπει να ήταν όλοι ψαράδες και οι 7. Άρα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τους καιρούς και τις συνθήκες κατάλληλες για ψάρεμα, γι' αυτό και άμεσα εδέχθησαν, χωρίς να φέρουν καμία αντίρρηση. Ο καιρός καλός και οι συνθήκες καλύτερες, αλλά το αποτέλεσμα μηδενικό. Όλη τη νύχτα ψαρεύανε και δεν έπιασαν τίποτα. Γιατί δεν τους ευλόγησε ο Θεός. Γιατί άνεφε μου, λέει ο Χριστός, δεν μπορείτε να κάνετε ουδέν. Όσο κι αν είναι οι συνθήκες κατάλληλες, όσο κι αν εμπειρία και γνώση υπάρχει στους ανθρώπους, αν ο Χριστός δεν ευλογήσει, ευόδοσης δεν υπάρχει. Είναι φοβερό το μάθημα αυτό, αλλά είναι από τα πρώτα μαθήματα που πρέπει να μαθαίνουμε στη ζωή μας και να μην το ξεχνάμε ποτέ. Άνεφε μου, δεν δίναστε να κάμετε ουδέν. Γι' αυτό μην φαντάζεσαι σε αυτόν σοφόν και μην ελπίζεις στην ικανότητά σου και στη δύναμή σου και μην πιστεύεις ότι εφόσον πηγαίνεις εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, ακόμη ο Θεός θα σε ευωδώσει.
αν τούτο δεν είναι θέλημά του. Μόνο αν κάνουμε και ενεργούμε κατά το θέλημα του Θεού, τότε μας ακούει και τότε μας απαντάει και μας ευωδώνει. Αυτό το μάθημα πρέπει να το μάθουν, αλλά και άλλα μαθήματα, οι μαθητές πριν την Πεντηκοστή, πριν την αποστολή τους, πρέπει να μάθουν, καθώς και εμείς σήμερα. Γι' αυτό ο Κύριος είναι εκεί. Ο Ιησούς Χριστός είναι κοντά τους. Τους παρακολουθεί, τους βλέπει, έτοιμος να τους διδάξει. Έτοιμος να τους εκπαιδεύσει. Και ενώ αυτοί απογοητευμένοι, καθώς ξημερώνει, φτάνουν με το πλοίο τους έξω, βλέπουν κάποιον μοναχικό απέναντι να τους παρακολουθεί. Και μάλιστα να τους φωνάζει. Πιάσατε τίποτα? Έχετε τι προσφάγιον? Και οι μαθητές, χωρίς να καταλάβουν ότι αυτός που τους μιλάει είναι ο Χριστός, απαντάνε: όλη τη νύχτα δεν πιάσαμε τίποτα. Και τώρα ήρθε η ώρα ο Κύριος να τους ευλογήσει. Να ευλογήσει την προσπάθειά τους. Να ευλογήσει τον αγώνα το μικρό όλης της νύχτας. Να ευλογήσει το αίτημά τους, το θέλημά τους, το ζήτημά τους. Και τους λέει: ρίψατε το δίκτυο τώρα στα δεξιά μέρη του πλοίου και θα βρείτε όχι ένα. Και αυτοί κατά παράξενο, παράξενο τρόπο τον άκουσαν. Έναν ξένο απέναντι τον άκουσαν. Δεν έχουν καταλάβει ακόμη ποιος είναι. Και έριξαν τα δίχτυα στα δεξιά μέρη του πλοίου. Και ο Θεός τους ευλόγησε. Με μια ευλογία πλήρη. Τους γέμισε τα δίχτυα τους με 153 μεγάλα ψάρια. Που ήταν τόσο μεγάλα και τόσο πολλά, αλλά το δίχτυ ευλόγησε και το δίχτυ. Ευλόγησε την ψαριά, φύλαξε και το δίχτυ. Και το δίχτυ δεν σκίστηκε. Και τότε ο Ιωάννης, ο άνθρωπος που αγαπάει τον Χριστό λίγο περισσότερο, τον γνώρισε. Όπου λέει, ο Κύριος είναι. Δεν τον γνώρισε από τη μορφή, δεν τον γνώρισε ακόμη και από τα λόγια του, αλλά τον γνώρισε από το έργο του. Ξέρεις τι θα πει να κοπιάζεις, να εργάζεσαι, να ταλαιπωρείσαι και να μην έχεις κανένα αποτέλεσμα? Μόνο κακό, μόνο καταστροφή. Μόνο κακό. Τα δίχτυα χαλασμένα, τίποτα. Εκεί χρειάζεσαι το Χριστό. Εκεί χρειάζεται ο Χριστός. Εκεί χρειάζεται να ακούσεις τη φωνή του Χριστού. Και να υπακούσεις. Έστω και αν δεν την αναγνωρίζεις. Γιατί αν οι μαθητές έλεγαν, να παράτα μας άνθρωπέ μου, εμείς όλη τη νύχτα ψαρεύαμε και δεν πιάσαμε τίποτα, τώρα ξαναρίξουμε τα δίχτυα από την αρχή, τι μας λες τώρα? Και αυτή είναι η λογική. Αλλά αδερφοί μου αγαπητοί, ο λόγος του Θεού είναι πάνω από τη λογική μας. Είναι πίστης. Η πίστη δεν έχει σχέση με τη λογική. Καμία. Καμία σχέση δεν έχει η πίστη μας στα λόγια του Χριστού με τη λογική, την εμπειρία και τη γνώση την ανθρώπινη. Πιστεύω στο λόγο του Θεού και με ευλογεί ο Θεός. Εμπιστεύομαι την ικανότητά μου και αποτυγχάνω πλήρως. Παράξενο όμως. Οι μαθητές υπάκουσαν και σε λίγο τους φωνάζει, ελάτε έξω. Ο δε Πέτρος, όταν του είπε Ιωάννης, ο Κύριος είναι, ζηλωτής καθώς είναι. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, δύο ωραία πρότυπα. Ο Ιωάννης που τον αγαπάει και έχει αποκάλυψη και ο Πέτρος ο ζηλωτής που τρέχει πάντοτε κοντά του. Και οι άλλοι ακολουθούν.
ωραία πρότυπα, ωραία χαρακτηριστικά ανθρώπων. Ο Ιωάννης που τον αγαπάει και τον καταλαβαίνει, τον γνωρίζει, ακούει τη φωνή του, βλέπει το πρόσωπό του. Και ο Πέτρος ο ζηλωτής. Ο ζήλος του όμως τον οδήγησε να αρνηθεί και τον Κύριο τρεις φορές στην αρχή. Ντύνεται γιατί ήταν γυμνός, πέφτει στη θάλασσα και πάει απέναντι. Οι μαθητές μπαίνουν σε μια μικρή βάρκα, σε ένα πλοιάριο, παίρνουν τα δίχτυα και τα βγάζουν έξω. Και εκεί όλοι μαζί βλέπουν τον Ιησού που τους είχε ζητήσει προσφάγιον να έχει έτοιμο ψωμί και ψημένο ψάρι. Με αποτέλεσμα τον αναγνωρίζουν πια και δεν τολμούν να μιλήσουν. Άφωνοι. Να δούνε τη συνέχεια. Ο Κύριος τους μοιράζει, τρώνε, καλύπτει την ανάγκη τους, τα δείχνια τους είναι γεμάτα, ευλογημένοι είναι, αλλά τώρα πρέπει να τους μάθει τη συνέχεια της ευλογίας. Η ευλογία ήρθε από το Θεό, αλλά έλα τώρα να δούμε τη συνέχεια. Γιατί αν δεν καταλάβουν τη συνέχεια της ευλογίας, ποτέ δεν θα τους ξαναπεί ρίξτε τα δίχτυα στα δεξιά. Πρέπει να μάθουν, πρέπει να τους διδάξει, πρέπει να τους εκπαιδεύσει. Πρέπει να τους μεταμορφώσει. Πρέπει να τους φανερώσει τον καινούριο δρόμο, τη νέα ζωή. Πρέπει να τους αλλάξει την καρδιά στο να θέλουνε. Πρέπει να τους αλλάξει τη λογική στο να ξέρουνε. Πρέπει να τους αλλάξει τις αποφάσεις στο να κάνουνε. Και όλα αυτά ο Χριστός τα κάνει αφού τους ευλόγησε. Γιατί αν ερχόντουσαν χωρίς ψάρια, πεινασμένοι, αποτυχημένοι, ποτέ δεν θα στεκόντουσαν μπροστά του να τον ακούσουνε. Αλλά πρέπει να τον ακούσουνε, πρέπει να τους διδάξει, πρέπει να δημιουργήσει καταστάσεις για να τον ακούσουν και να διδαχτούνε, γιατί πρέπει να μεταμορφωθούνε. Και αφού γευμάτισαν, έφαγαν, πεινασμένοι από το ψάρεμα όλη τη νύχτα, πεινασμένοι από την προηγούμενη μέρα, αφού χόρτασαν και έφαγαν και χόρτασαν, τότε έρχεται η στιγμή της διδαχής. Και αλήθεια είναι, αδερφοί αγαπημένοι μου, ότι ο Χριστός μας έχει χορτάσει από τις ευλογίες Του. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Και μας αναγέννησε και μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και άνοιξε τον ουρανό και μας μιλάει και μας παρηγορεί και μας ενισχύει και τις ανάγκες μας καλύπτει και μας θεραπεύει. Τι παράπονο έχουμε? Αν ακόμη έχεις παράπονο, δεν φταίει ο Χριστός. Εσύ φταίς. Εγώ φταίω. Αφού λοιπόν έφαγαν και χόρτασαν, και αφού τα δίχτυα τους ήταν γεμάτα ψάρια, τότε αρχίζει τη διδαχή ο Χριστός. Και μάλιστα σε αυτόν τον οποίον εκάλεσε για να τον αποστείλει. Και μέσα από αυτόν σε όλους. Φανερώνοντας τα σημαντικά στη ζωή του Πέτρου, στη σχέση του με το Θεό δια του Ιησού Χριστού. Σίμων ιέ του Ιωνά, μ' αγαπάς περισσότερο τούτον, περισσότερο από όλα αυτά τα πλοία, τα ψάρια, τους ανθρώπους, μ' αγαπάς περισσότερο από όλα αυτά? Ο Πέτρος λοιπόν άνοιξε την καρδιά του. Μπορεί να μην τον αγαπάει. Τον περιφρόνησε, τον απέρριψε ο Πέτρος από το φόβο του. Και ο Κύριος το συγχώρεσε.
πήγε να ψαρέψει και τον ευλόγησε. Μπορεί να μην τον αγαπάει. Είναι δυνατόν να μην τον αγαπάμε, αδερφοί? Τι λέτε? Να το πω πιο ωραία. Αγαπάς τον Χριστό, αδερφέ μου? Αγαπάς τον Χριστό? Έχεις λόγους να αγαπάς τον Χριστό? Πιο δύσκολη ερώτηση. Αγαπάς τον Χριστό περισσότερο από όλα? Βοήθησέ με, Κύριε. Βοήθησέ με, Κύριε, γιατί οι ανάγκες μου είναι μεγάλες. Αδερφοί, θέλω, καθώς πηγαίνουμε σιγά σιγά να φτάσω λίγο στο τέλος, πού θα πάει ο Χριστός το πράγμα? Μέσω της ευλογίας του Πέτρου να τον οδηγήσει για τη σωτηρία των ανθρώπων. Να καταλάβει ότι τον ευλόγησε στα ψάρια, αλλά σκοπεύει να τον ευλογήσει αλλού τώρα. Αλλά όχι για αυτό, ναι. Όχι για να φάει, όχι για να κάνει εμπόριο ιχθύων, επιτυχημένο, αλλά τον ευλόγησε για άλλα, για τη σωτηρία των άλλων ανθρώπων. Μ' αγαπάς, Σίμων Ιωνά, περισσότερο από όλα αυτά? Και ο Πέτρος με ειλικρίνεια του λέει, ναι, Κύριε, εσύ εξεύρισε ότι σ' αγαπώ. Τότε μην είσαι πια ψάρας, αλλά βόσκε τα αρνία μου. Βόσκε τα αρνία μου, γίνε ευαγγελιστής. Σου αλλάζω κατεύθυνση, πορεία, ζωή, επάγγελμα. Στα αλλάζω όλα. Εάν με αγαπάς περισσότερο από αυτά, βόσκε τα αρνάκια μου τα μικρά, τα καινούρια. Και τον έκανε κατά πάσα πιθανότητα εκείνη τη στιγμή ευαγγελιστή. Αλλά δεν θέλει μόνο αυτό να κάνει ο Πέτρος. Γι' αυτό δεύτερη φορά τον ρωτάει. Σίμων Ιωνά, με αγαπάς? Και ο Πέτρος λέγει, Κύριε, το ξέρεις ότι σ' αγαπάω, εσύ γνωρίζεις την καρδιά μου. Και εμείς μπορούμε να το πούμε, αδερφοί. Κύριε, το ξέρεις ότι σ' αγαπάμε, γιατί εσύ γνωρίζεις την καρδιά μας. Πείμενε τα πρόβατά μου, γίνε και ποιμένας στα πρόβατά μου. Φρόντιζε τα πρόβατά μου, γίνε ποιμένας στα πρόβατά μου. Από τον Ευαγγελισμό θα ξεκινήσεις, που θα μιλήσεις εκείνη τη στιγμή τη μέρα της Πεντηκοστής και θα σώσει ο Θεός 3.000 ανθρώπους. Αλλά τώρα πρέπει αυτούς και να τους ποιμένεις. Ποιμένε τα πρόβατά μου, επειδή με αγαπάς. Τώρα το μυαλό του Πέτρου φεύγει εντελώς από το ψάρεμα. Τώρα παίρνει άλλη κατεύθυνση. Φεύγει εντελώς από τις ανάγκες της προσωπικές, της ζωής του, της οικογένειάς του, από το καράβι του, από το καραβάκι του, από τα δίχτυα του. Τον κάνει άλλον άνθρωπο. Αλλά δεν θέλει να είναι μόνο ευαγγελιστής και ποιμένας. Τρίτη φορά λέγει προς αυτόν, Σίμων Ιωνά, με αγαπάς? Ο Πέτρος δεν έχει καταλάβει τι γίνεται και λυπήθηκε και του είπε, Κύριε, εσύ εξεύρεις τα πάντα, εσύ γνωρίζεις ότι εγώ σε αγαπάω. Και έρχεται ο τρίτος διορισμός, θα τολμούσα να πω. Βόσκε τα πρόβατά μου, γίνε και διδάσκαλος τώρα. Ευαγγελιστής, ποιμένας, γίνε και διδάσκαλος. Η καρδιά του Πέτρου είναι άλλη τώρα, τελείως διαφορετική. Ακούνε οι μαθητές όλοι. Ακούνε γιατί τους ευλόγησε, αλλά όχι για να τους δώσει ψάρια, για να τους δώσει ψυχές, για να τους χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Και συνεχίζει, Πέτρο, όταν ήσουν νεότερος, εζώνιες τον εαυτό σου και πήγαινες όπου ήθελες.
Όταν όμως γεράσεις, θα εκτείνεις τα χέρια σου, άλλος θα σε δέσει και θα σε πηγαίνει και θα σε πάει όπου, αυτό, όπου εσύ δεν θέλεις. Είπε δε τούτο δεικνύον, με ποιον θάνατο μέλει ο Απόστολος Πέτρος να δοξάσει και με το θάνατό του το Θεό. Αλλά δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την διδασκαλία του και την προσφορά του ο Χριστός στον Πέτρο. Του έδειξε λοιπόν ότι το τέλος του δεν θα είναι φυσιολογικό, αλλά με αυτό το μη φυσιολογικό θάνατο και με το θάνατό του ο Πέτρος θα δοξάσει το Θεό. Γιατί πρέπει να του πει τώρα κάτι πολύ περισσότερο σημαντικό από αυτό που του έχει πει τώρα. Και τούτο λοιπόν λέγει προς αυτόν, τώρα ακολούθησέ με. Τώρα άφησε τα όλα και ακολούθησέ με. Πώς θα σε ακολουθήσω αφού δεν σε βλέπω? Πώς θα σε ακολουθήσω? Ακολούθησέ με. Κάνε αυτό που θέλω. Εγώ θα πηγαίνω μπροστά στη ζωή σου και εσύ θα με ακολουθείς. Πάψε να σκέφτεσαι, και έχει πάψει εντελώς βέβαια, να σκέφτεσαι το ψάρεμα που έχει πάψει εντελώς, πάψε να σκέφτεσαι τη γνώμη σου, την άποψή σου, είναι λανθασμένη, και άρχισε να εξητείς το πρόσωπό μου, τη δύναμη της Αναστάσεώς μου και τη φωνή του Πνεύματός μου του Αγίου, γιατί μόνο έτσι θα ακολουθείς εμένα. Μια τελείως διαφορετική ζωή. Απόλυτα πνευματική ζωή. Μια ιδιαίτερη σχέση με τον Χριστό. Αυτόν που δεν βλέπεις, αλλά τον αγαπάς. Και αυτόν που θέλεις να προπορεύεται στη ζωή σου. Γι' αυτό προσεύχεσαι να σου μιλάει. Να σε ελέγχει. Να σε διορθώνει. Να σε οδηγεί. Θέλει ο Χριστός από τον Πέτρο μια ιδιαίτερη προσωπική σχέση, την οποία θέλει τώρα και ο Πέτρος. Δεν θέλει να περπατάει κουτουρού, δεν θέλει να ξενυχτάει μια ολόκληρη νύχτα χωρίς να αποτέλεσμα, δεν θέλει να πηγαίνει σε άλλες δουλειές, σε άλλους δρόμους, αλλά ο Χριστός θέλει και ο Πέτρος θέλει να περπατάνε μαζί. Μάλιστα ο Χριστός είπε, πάρτε το ζυγό μου. Και όταν αποφασίσεις να πάρεις το ζυγό του Χριστού, δεν είσαι ελεύθερος. Δεν οδηγείς εσύ τον Χριστό, αυτό σε οδηγεί. Δεν πηγαίνεις όπου θέλεις εσύ, πηγαίνεις όπου θέλει ο Χριστός. Και αυτό είναι το δύσκολο, αλλά και το κρίσιμο. Ακολούθησέ με και εγώ θα σε κάνω Απόστολο. Εγώ θα σε αποστέλω, αλλά εγώ θα προπορεύομαι. Δεν μπορείς να γίνεις Απόστολος αν δεν ακολουθείς εμένα. Δεν μπορείς να πηγαίνεις πουθενά και εγώ να ευλογώ αν δεν περπατάς τα ίχνη μου. Δεν μπορείς να εργάζεσαι το θέλημα του Πατρός μου εάν δεν ακούς τη φωνή μου. Αν δεν μου ζητάς. Δεν μπορείς, θα περπατάς κουτουρού. Και τα αποτελέσματα θα είναι στην καλύτερη περίπτωση πενιχρά. Και από εκεί και κάτω καταστροφικά. Μόνο αν ακολουθείς εμένα θα είσαι αποσταλμένος μου. Θα είσαι Απόστολός μου. Θα είσαι δούλος μου. Και θα σε ευλογώ όχι για την καλοπέρασή σου, για τη σωτηρία των άλλων. Θα σε ευλογώ όχι για να φαίνεσαι, μάλλον για να ταλαιπωρείσαι, και ως περικαθάρματα της γης απεδείχθησαν οι Απόστολοι. Η ευλογία του Θεού στους Αποστόλους δεν ήταν για να καλοπερνάνε, αλλά ήταν για να δοξάζεται ο Θεός με τη σωτηρία του Χριστού.
Μ' αγαπάς, Πέτρο, για να μ' ακολουθείς. Θα σου δώσω εγώ τη δυνατότητα να ευαγγελίζεις. Θα σου δώσω εγώ τη δυνατότητα να ποιμένεις. Θα σου δώσω εγώ τη δυνατότητα να διδάσκεις. Αλλά για να γίνεις Απόστολος πρέπει εμένα να ακολουθείς. Πρέπει να μάθεις να συνομιλείς με μένα δια Πνεύματος Αγίου. Πρέπει να αγωνιστείς στο ταμείο σου, στην προσευχή σου, στο Λόγο του Θεού. Πρέπει να κατανοήσεις ότι είναι ένας ζυγός. Είναι μια στέρηση ελευθερίας. Είναι μια απόφαση ταλαιπωρίας. Δεν θα κάνεις τώρα ό,τι θέλεις. Δεν θα αποφασίσεις και θα μου λες βοήθαμε. Ευλόγησέ με. Δεν θα πηγαίνεις όπου θέλεις. Εμένα θα ακολουθείς. Και ο Πέτρος πιστεύω ότι τα κατάλαβε. Γιατί αμέσως σηκώθηκε και άφησε τους συντρόφους του. Τους άφησε. Σηκώθηκε και τους άφησε. Και άρχισε να περπατάει ο Χριστός από πίσω ο Πέτρος. Τα πλοίο. Πάει το πλοίο. Οι αδελφοί μου. Πάνε οι αδελφοί μου. Πάνε όλα. Τώρα ένα κοιτάω. Την πλάτη του Χριστού για να τον ακολουθώ. Μα τελείως. Τι κάνεις εκεί? Ξεκινάς μόνος σου? Τι κάνεις εκεί? Μας αφήνεις εδώ με το πλοίο, με τα δίχτυα, με τα ψάρια? Ναι, γιατί έτσι μου είπε ο Κύριος μου. Κύριε Θεέ μου. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, η πρόσκληση είναι προσωπική. Μα δεν σε νοιάζει καθόλου τι θα κάνουν αυτοί πίσω εκεί? Τσου. Καθόλου. Καθόλου. Μα δεν ασχολείσαι, δεν τους αγαπάς πολύ. Αλλά έτσι μου είπε ο Κύριος μου. Ακολούθημη. Και θα σε κάνω Απόστολο των Εθνών. Τελείως διαφορετικές καταστάσεις πια. Ναι, Ευαγγελιστής, ναι, ποιμένας, ναι, διδάσκαλος, αλλά τώρα η πρόθεση του Θεού είναι η ευλογία του Θεού για τον Πέτρο, να είναι ο Πέτρος, όταν τον ευλογεί ο Θεός, να είναι αγωγός των ευλογιών του Θεού προς όλους όσους τον οδηγεί ο Χριστός και τον αποστέλει. Δεν θέλει πια τίποτα για τον εαυτό του. Αργύριον και χρυσίον δεν έχουμε. Ούτε ψάρια έχουμε, ούτε δίχτυα έχουμε, ούτε καράβι έχουμε. Αλλά ένα έχουμε. Το όνομα του Ιησού Χριστού. Αλληλούια. Ένα έχουμε. Το όνομα του Ιησού Χριστού. Θέλεις κι άλλο? Όχι, δεν θέλω τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Θέλω να βλέπω τα ίχνη του Χριστού, να ακούω τη φωνή του Χριστού. Θέλω να βλέπω καθαρά τα ίχνη, να περπατάω και να τον ακολουθώ. Θέλω να μπαίνω στο ταμείο μου, να συντρίβεται η ψυχή μου και η καρδιά μου για τα λάθη μου και τις αμαρτίες μου και να έρχεται ο Χριστός και μου λέει άστα αυτά, εγώ εκεί σε στέλνω. Οι αμαρτίες σου, τα λάθη σου είναι η δική μου δουλειά. Η δική σου δουλειά είναι να πας εκεί που εγώ σε στέλνω. Να πεις αυτά που εγώ σου λέω. Μα η οικογένειά μου, το περιβάλλον μου, η γυναίκα μου, λέει ο Παύλος, άστα αυτά, αυτά είναι δική μου δουλειά. Η δική σου δουλειά είναι τα ίχνη μου, η αποστολή μου, τα λόγια μου, η φωνή μου, το έργο μου για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Νέες καταστάσεις, νέα ζωή, νέες συνθήκες, νέα πράγματα. Νέος δρόμος. Και δεν είναι μόνο για τον Πέτρο. Είναι για όλους μας. Είναι για όλους σας. Ερώτησης. Προσωπική στον κάθε έναν από εσάς. Αγαπάς με περισσότερο τούτον?
Δεύτερη ερώτηση. Αγαπάς με? Τρίτη ερώτηση. Αγαπάς με? Μην κάθεσαι και σκέφτεσαι τα ψάρια, τη δουλειά σου, τη ζωή σου. Αυτά είναι εύκολα. Αυτά θα τα αναλάβει ο Χριστός. Τα έχει αναλάβει ο Χριστός. Τώρα το έργο του ο Χριστός το κάνει με σένα, με ανθρώπους. Τέταρτη ερώτηση. Θέλεις να μ' ακολουθείς? Το καλούμε θα να απαντήσουμε. Και ενώ ρώτησε τον Πέτρο, ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί και ο Ιωάννης τους αφήνει όλους και τους ακολουθεί. Μα και αυτός μας από πίσω. Μα δεν του είπε. Όχι. Μέσα από τον Ιωάννη, μέσα από τον Πέτρο το είπε σε όλους. Μόνο ο Ιωάννης το συνέλαβε. Μετά θα το καταλάβουν όλοι και παντού, όλοι οι μαθητές και οι υπόλοιποι και οι 12 και όλοι και όχι και όλους όσους καλέσει μετά ο Χριστός. Θα το καταλάβουνε. Γιατί δεν ευλογεί και δεν προσφέρει και δεν μιλάει στον Πέτρο για τον Πέτρο, αλλά και για όλους όσους είναι μαζί με τον Πέτρο. Και στη συνέχεια και για όλους όσοι θα πιστέψουν στα λόγια του Πέτρου και των υπολείπων. Άρα φτάνει και σε εμάς. Όξανα έχεις, Κυρία μου. Πρόσκλησης. Με αγαπάς? Θέλεις να με ακολουθήσεις? Και ο Πέτρος βλέποντας τον Ιωάννη που έρχεται χωρίς να τον ρωτάει, αρχίζει να τον ακολουθεί ο Ιωάννης, γιατί αγαπάει. Η αγάπη είναι αυτή που τον ελκύει σαν μαγνήτης. Και λέει, και εγώ θέλω να σε ακολουθήσω, Χριστέ μου. Πες, αδερφέ, και εγώ θέλω να σε ακολουθήσω, Χριστέ μου. Και εγώ θέλω να σε ακολουθήσω, Χριστέ μου. Και εγώ θέλω να σε ακολουθήσω, Χριστέ μου. Βόηθησέ με. Βόηθησέ με. Και γυρίζει και λέει στον Κύριο, Κύριε, τι θα γίνει με αυτόν, ναι? Έρχεται, θα πεθάνει και αυτός όπως εγώ? Κύριε Θεέ μου. Και ο Κύριος του λέει, μη κοιτάς τον αδελφό σου, εμένα θα κοιτάς. Θα τολμούσα να πω λίγο σκληρά, μη λογαριάζεις τον αδελφό σου. Ο αδελφός σου είναι στα δικά μου χέρια. Εμένα θα κοιτάς, εμένα θα ακολουθείς, εμένα θα αγαπάς. Και τι σε νοιάζει αν εγώ δεν θέλω να πεθάνει ποτέ, μέχρι να έρθω θέλω να ζει? Τι σε νοιάζει εσένα? Εμένα θα ακολουθείς. Και ο Πέτρος δεν ξαναμίλησε από τότε. Τα κατάλαβε όλα. Όλα τα κατάλαβε. Εμείς καταλάβαμε τίποτα, αδερφοί? Κάνε μας, Κύριε, να καταλάβουμε τις βουλές σου, την πρόθεσή σου, το θέλημά σου, την ευδοκία σου. Να καταλάβουμε ότι εάν θέλουμε να μας ευλογήσεις, θα το κάνεις μόνο εάν θέλουμε να μεταφέρουμε τη σωτηρία σου στους άλλους ανθρώπους. Μόνο. Θα μας ευλογεί μόνο αν θέλουμε να είμαστε αγωγή των ευλογιών στους άλλους. Θα μας ευλογεί μόνο αν πάρουμε στερεά και αμετακίνητη απόφαση να ακολουθούμε τον Χριστό. Τις έσχατες ιδίως αυτές οι μέρες που ο Θεός έχει προβλέψει λίγο πριν το θερισμό, την όψιμη βροχή, τον ιετό. Για σκεφτείτε, αδερφοί, εμείς να κοιτάμε το καραβάκι μας και τα ψάρια μας. Ο Θεός θέλει, και είναι βέβαιον αυτό,
να μας αποκαλύψει το θέλημά Του ότι είναι αποστολικό. Το θέλημά Του δεν είναι προσωπικό. Το θέλημά Του είναι μέσα από την ευλογία σε μας να ευλογηθούν όλοι οι άλλοι. Αλλά η ευλογία σε μας είναι δέσμευσης, είναι δεσμά, είναι ζυγός, είναι απάρνησης του εαυτού μας, απάρνησης του εγωισμού μας, της γνώμης μας, της άποψής μας, της δύναμής μας, των δυνατοτήτων μας, απάρνησης της καρδιάς μας και του πνεύματός μας. Είναι μια άλλη ζωή, ένα άλλο πνεύμα. Όπως οι 12 απεσταλμένοι από το Μωυσή στη γη Χαναάν πήγαν φοβισμένοι. Πού να μπούμε εμείς εκεί μέσα? Εκεί είναι κίνδυνος θάνατος. Ο Χάλεφ όμως και ο Ιησούς του Ναβί είχαν άλλο πνεύμα. Ένα άλλο πνεύμα θα δώσει, δίνει ο Χριστός στις έσχατες ημέρες σε αυτούς που δεν ενδιαφέρονται για το πρόσωπό τους, αλλά για το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, που είναι η επέκταση της ευλογίας του Θεού, η σωτηρία των ανθρώπων, η δόξα του παντοδυνάμου Θεού. Αμήν. Δώσε μας άλλο πνεύμα, Χριστέ μου.